Δευτέρα θα υπογραφεί με το Δήμο Χίου μία σύμβαση για 3 φορές την εβδομάδα το γύρο της Αμανής και για 2 φορές την εβδομάδα στη Σιδηρούντα. Αυτά αποφέρουν περίπου στο ΚΤΕΛ περίπου 44.000 ευρώ καθαρά χρήματα. Το εννιάμινο που διανύουμε ως το τέλος του 2014. Ισοδυναμεί περίπου με 4.800 ευρώ το μήνα. Είναι μια πολύ καλή κίνηση από το Δήμο προς το ΚΤΕΛ και συγχρόνως εξυπηρετούμε τους πατριώτες μας. Εξυπηρετάμε το χώρο μας, το νησί μας, τις πιο άγωνες περιοχές. Πρόεδρε, αν η γραμμή αυτή δεν ήταν επιδοτούμενη, έτσι, υπήρχε περίπτωση να συμφέρει στο ΚΤΕΛ να κάνει διαδρομή αυτή? Υπήρχε αδυναμία μεγάλη να γίνει και δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί αν δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα, λίγο η βοήθεια του Δήμου. Διότι τα κόστη είναι πολύ μεγαλύτερα, αλλά λίγο ο Δήμος, λίγο το ΚΤΕΛ, προσπαθούμε και φτιάχνουμε μια καταστασούλα και καλύπτουμε όλο το χώρο μας. Γιατί ας πούμε ένας γύρος της Αμανής που σημαίνει μια ολόκληρη μέρα στην ουσία. Ναι. Πώς μπορεί να κουβαλήσει, πόσο κόσμο, ας πούμε. Οι άνθρωποι που κουβαλάει είναι πολύ λίγοι, αλλά δεν πάβει να του σταματάει την απομόνωση. Ναι, σύμφωνα. Με την κίνηση αυτή δηλαδή και ο Δήμαρχος κάνει μια καλή προσπάθεια που βοηθάει συγχρόνως και το ΚΤΕΛ και το ΚΤΕΛ φέρνει κάποια έσοδα μέσα, το οποίο είναι μια καλή περίπτωση, μια καλή βοήθεια στα 44.000 ετησίως. Πρόεδρε, επειδή μέχρι τώρα ήταν όλα μαύρα εδώ που τα λέμε και κάθε φορά που σας βγάζουμε μας λέτε ότι τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε. Υπάρχει αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό ή είναι το ίδιο πάλι σκηνικό? Αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν γίνει ήδη φοβερές προσπάθειες από το όλο ΚΤΕΛ, από την όλη εταιρεία. Έχουμε περιορίσει τα έξοδα φοβερά. Έχουμε καταφέρει να έχουμε και συγκοινωνία και να έχουμε και αποτελέσματα καλά με μείωση πετρελαίων πολύ, με μείωση τηλεφώνων, με μείωση ενοικίων, με μείωση γενικά εξόδων του ΚΤΕΛ και θα ήθελα να εκφράσω ότι πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, σε μια αφετηρία, έτσι ώστε να μπορέσει το ΚΤΕΛ να σταθεί στα πόδια του. Είναι το πρώτη φορά που ακούω τόσο αισιόδοξο σενάριο. Είναι η πραγματικότητα. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται σε περικοπές δαπανών μεγάλες. Το είπατε αυτό. Και οφείλεται σε μια κοινή προσπάθεια όλων των μελών του ΚΤΕΛ. Δηλαδή έχουν καταλάβει όλοι το σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Υπάρχει μια σταθερότητα στη ροή πληρωμών του κράτους. Και από εκεί και πέρα όλα μαζί βοηθάνε και φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο πιστεύουμε ότι θα βγούμε πολύ σύντομα. Υπήρξαν και περικοπές όμως. Υπήρξαν περικοπές αρκετές. Αλλά η ροή που πληρωμής... Θεωρούμε απαραίτητες περικοπές. Δεν θεωρούμε ότι κάναμε κάτι παράλογο. Απλά αφήσαμε λεωφορεία στα χωριά, κάνουμε τέτοιες προσπαθειούλες. Όλο το χώρο τον ελέγχουμε και βλέπουμε πού υπάρχει τέλος πάντων απώλεια εξόδων και εκεί προσέχουμε όσο μπορούμε το καλύτερο να κάνουμε. Και έχουμε αρχίσει και βλέπουμε στον ορίζοντα σημάδια ανάκαμψης. Και υπάρχει και σταθερή ροή πληρωμών από το δημόσιο, μου λέτε. Υπάρχει μεγάλη, μεγάλη βοήθεια από το δημόσιο, διότι αυτή τη στιγμή κάθε 2 μήνες μας βγάζουν μαθητικά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε πληρωθεί όλο το 2013 ως τον Ιούνιο και ξεκινάμε τώρα τις πληρωμές από τον Σεπτέμβριο, το οποίο έχουν βγει κάποια χρήματα, περιμένουμε να τα πάρουμε, εντός 10 ημερών θα βγουν περίπου, τα οποία θα πάρουμε πάλι μια ανάσα, τέλος του Πάσχα πάλι υπάρχει η ροή, η σταθερή του κράτους, οπότε όλα πάνε καλά.